8-6 το σκορ, μείωσε η αντίπαλη ομάδα και τώρα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, τον Τόνι με το Χικμέτ. Έχουν μια όχι άτυπη, ξεκάθαρη κόντρα μετά το τελευταίο συμβούλιο. Για να δούμε ποιος θα πάρει εδώ τώρα το αίμα του πίσω. Έτοιμοι! Πολλά υπόθηκαν και από τους δύο παίκτες. Τώρα θα πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους στο γήπεδο. Σκοντάφτει εκεί ο Τόνι, φεύγει γρήγορα ο Χικμέτ. Όποιος παίκτης περάσει καθαρά αυτή την πίστα θα έχει και πλεονέκτημα στο στόχο. Ξαναπέφτει εκεί άσχημα ο Τόνι. Χικμέτ περνάει καθαρά. Έκανε δύο λάθη ο Τόνι που του στοιχίζουν μέχρι στιγμής στη διαδρομή. Λογικά θα προλάβει το Χικμέτ πριν προλάβει να βάλει και τα τέσσερα μπαλάκια. Για να δούμε τις βολές του Χικμέτ. Πρώτη βολή εύστοχη από το Χικμέτ. Δεύτερη εύστοχη. Τρίτη άστοχη. Βάλει, θέλει άλλο ένα μπαλάκι ο Χικμέτ. Ο Τόνι δεν έχει πετύχει. Έρχεται τώρα ένα μπαλάκι. Ο Χικμέτ θα πάρει τη νίκη και θα κάνει το 8-7. Και κάποιες κινήσεις εδώ μπροστά. Στον Τόνι. Άντε, ρε! Εκεί από τους δύο παίκτες. Προκαλεί ο Χικμέτ, απαντάει ο Τόνι. Άντε, παιδιά, άντε! Όχι, δεν έχει να μου πει και εμένα έτσι. Ο Χικμέτ θα πάρει την νίκη και θα κάνει το 8-7.